έρχεται ένα παιδί για να μάθει μπουζούκι. Τι πρέπει να του προτείνω, τρίχορδο ή τετράχορδο? Η μία ερώτηση. Και η άλλη είναι, και τι στυλ να του δείξω? Να του δείξω Χιώτη, να του δείξω Τσιτσάνι Μάρκο Βαβακάρη ή να του δείξω Παλαιολόγο? Ξέρω, πολλοί τώρα που τα ακούνε αυτό θα πούνε, μα θα αρχίξεις από τον Μάρκο Βαβακάρη για να πάει εκεί πέρα. Η αλήθεια είναι ότι από εκεί ξεκίνησε το μπουζούκι. Όμως, το τρίχορδο με το τετράχορδο το παρομοιάζω εγώ, ότι σηκώνομαι το πρωί, έχω ένα αυτοκίνητο, είναι Hyundai, είναι 17 χρονών, κοντεύει να πάει φαντάρος όπου να είναι. Και θέλω να πάω στα Χανιά που δουλεύω εκεί πέρα, στα Χανιά είναι 150 χιλιόμετρα. Μέχρι να πάω και αν με πάει, καληνύχτα. Γιατί λοιπόν, εφόσον μπορώ και έχω την άνεση, να μην πάρω ένα πιο γρήγορο αυτοκίνητο και να είμαι ασφαλής στον δρόμο και να κάνω τη δουλειά μου, που θα είμαι για κάποιο χρονικό διάστημα και πρέπει να πηγαίνω. Δηλαδή είναι το μέσο μεταφορικό το αυτοκίνητο και ανάλογα την ανάγκη πρέπει να έχω και το κατάλληλο αυτοκίνητο. Και αν πούμε τώρα, βάλουμε και μια παρένθεση, αυτοί που δεν έχουν ανάγκη να έχουν μεγάλο αυτοκίνητο και έχουν μεγάλο αυτοκίνητο ή έναν χι, βέβαια πρόβλημά τους είναι, αλλά το λέμε για εμάς να προσέχουμε, πάλι και εκεί περηφάνεια. Για να δείξω ότι εγώ έχω την αμαξάρα τη μεγάλη και εντάξει, αυτό είναι προσωπικό στο καθένα. Το ίδιο είναι με το τρίχορδο και το τετράχορδο. Γιατί βγήκε, πρέπει να δούμε γιατί βγήκε το τετράχορδο. Δηλαδή ήθελε να κάνει τον έξυπνο ο Χιώτης. Δεν έκανε τον έξυπνο. Οι ανάγκες που είχε και έπρεπε να τις εκφράσει στο τρίχορδο δεν τον βοηθούσε. Και έτσι δημιουργήθηκε το τετράχορδο. Η αλήθεια είναι ότι το τρίχορδο, επειδή είναι αυτοί, τρεις χορδές και είναι τα στιέρα πιο λεπτή, βγάζει πιο ωραίο ήχο. Αυτό το μπουζουξίστικο με. Αλλά όταν ξέρει κάποιος τις τεχνικές, στα κόρδα, τα χτυπήματα, μπορεί να το κάνει και στο τετράχορδο το ίδιο. Και ο δάσκαλος είναι υποχρεωμένος, εφόσον θέλει ο μαθητής, να του δείξει το παίξιμο του τρίχορδο. Άλλο παίξιμο έκφραση έχει το τρίχορδο τα ρεμπέτικα και άλλο τρόπο έκφραση έχουν όλα τα άλλα ποχή. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε «Α!» Και δυστυχώς και εκεί έχει γίνει ο φανατισμός και βρίζουν στο ίντερνετ και χάλασε το μπουζούκι και τι είναι αυτά που παίζουν, το τρίχορδο είναι το μπουζούκι και όχι το τετράχορδο. Μα δεν είναι έτσι. Και το τρίχορδο είναι και το τετράχορδο είναι. Ανάλογα τις ανάγκες που υπάρχουν και ούτε μπορούν να πούμε ότι αφού δεν παίζει το τρίχορδο δεν είναι καλό ή αφού δεν παίζει τα ρεμπέτικα αυτά έτσι και